Για ρεπορτάζ από τη Χαρούλα Άλεξη. Ένα μήνα μετά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την άδεια πατρότητας και όπως δείχνουν οι αριθμοί, έτυχε θερμής υποδοχής από τους νέους πατέρες. Και από την έναρξη ενισχύωσης της νομοθεσίας υπάρχει πολύ ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 500. Επίσης ότι οι δικαιούχοι είναι και οι ασφαλισμένοι, των οποίων το νεογέννητο παιδί δεν είχε συμπληρώσει την ηλικία των 16 εβδομάδων κατά την ημερομηνία έναρξη ισχύω τη νομοθεσία. Ο όρο σύζυγο συμπεριλαμβάνει θρησκευτικό γάμο, πολιτικό γάμο ή σύμφωνο συμβίωση. Ο νόμο βρίσκει αντίθετο το ΑΚΕΛ, χαρακτηρίζοντα τον άδικο για την άδεια πατρότητα. Είναι διαπιστώθηκε ότι όπω είναι διατυπωμένε κάποιε πρόνοιε, παραπέμπουν στην υποχρέωση να υπάρχει. Να έχει συναυτεί γάμος, να έχει τελεστεί γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης. Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, αρκετά νεαρά ζευγάρια για να μπορέσουν να υποφεληθούν της άδειας πατρότητας που δεν είναι παντρεμένα, τρέχουν είτε να κάνουν, να τελέσουν πολιτικό γάμο, είτε σύμφωνο συμβίωσης. Εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει να συνδέεται ή να είναι ταυτισμένοι το οποιοδήποτε δικαίωμα και κυρίως το επίδομα της πατρότητας με οποιαδήποτε μορφή γάμου. Το ΑΚΕΛ έχει αποστείλει επιστολή στην Υπουργού Εργασίας με την οποία την ενημερώνει για την πρόθεση του κόμματος να καταθέσει αίτημα για την ετοιμασία σχετικής πρότασης νόμου, μέσω της οποίας δικαιούνται άδεια και οι πατέρες που απέκτησαν παιδί εκτός γάμου. Οπότε το θέμα είναι γραφειοκρατικό από τώρα και στο εξής, γιατί από τη στιγμή που είναι έτοιμη η πρόταση νόμου, θα πρέπει να συνέλθει ολομέλεια της Βουλής για να μπορέσει να κατατεθεί. Και μετά να σταλεί στην αρμόδια επιτροπή, που είναι η Επιτροπή Εργασίας, για να συζητήσει το θέμα. Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα για την άδεια πατρότητας είναι στο 72% περίπου των απολαβών του πατέρα.